έχετε προβάλει ως κυβέρνηση και εσείς προσωπικά την διεθνή ακτινοβολία αυτής της κυβέρνησης, έτσι λέτε, ή ότι βρίσκεται σε επαφή και ακούει όλη τη διεθνή κοινότητα κτλ. Βγαίνουν δύο διεθνείς οργανώσεις και δύο θεσμοί επίσης, ένας θεσμός και μία οργάνωση. Απ' τη μία ο ΟΣΑ και λέει ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 7,5%. Τον ΟΣΑ τον βγάλατε ουσιαστικά ότι δεν ξέρει τη δουλειά του, έναν ολόκληρο τέτοιο διεθνή οργανισμό. Βγαίνουν οι ρεπόρτερς χωρίς σύνορα και λένε ότι η Ελλάδα είναι 107η στην κατάταξη της ελευθερίας του τύπου. Τους βγάζετε και αυτούς στην ίδια γραμμή που είχε και προκάτοχός σας, τους βγάζετε και αυτούς ότι είναι, τέλος πάντων, δεν ξέρουν και αυτή τη δουλειά τους. Όσον αφορά τον ΟΣΑ, τον ξέρουν όλοι τον ΟΣΑ. Ξέρετε ποιος πήγε και μίλησε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Reporters United που βγάζει την Ελλάδα 107η? Ξέρετε ποιος? Ο Άντονι Μπλίνκεν. Ξέρετε ποιος είναι ο Άντονι Μπλίνκεν? Προφανώς ξέρετε. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιάσανε κότσο τον Άντονι Μπλίνκεν οι Reporters χωρίς σύνορα. Το πιάσανε κορόιδο και ολόκληρο το Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μιλούσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Τον βάλανε και. Μα μιλούσε για το θέμα επικύρωσε, αυτό. Επικύρωσε το αποτέλεσμα του ότι είμαστε 107η τελευταίοι στην Ευρώπη και τελευταίοι στο Βαλκάνια. Για την κυρία Τσαπανίδου προφανώς. Ένα-ένα τα θέματα. Ως προς την περίφημη έκθεση του ΟΣΑ, η οποία έχει γίνει σημαία ευκαιρία αυτές τις τελευταίες μέρες για την αντιπολίτευση, πρόκειται για μια έκθεση η οποία συντάχθηκε το Νοέμβριο του 2022 με εκτιμήσεις και όχι με πραγματικά δεδομένα, όπως οφείλουν να έχουν. Αυτό τα πραγματικά δεδομένα. Ειλικρινά σας το λέω. Σελίδα 36, δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει. Σελίδα 36 αναφέρει ότι είναι εκτιμήσεις, estimates. Εκτιμήσεις, όχι πραγματικά δεδομένα. Αντί για 7,4 λέει 7,5. Αν μου αφήσετε τον χρόνο να απαντήσω, θα το κάνω. Θα απαντήσει και θα απαντήσετε κι εσείς, κύριε Τσαπανίδη. Λοιπόν, η έκθεση συντάχθηκε το Νοέμβριο του 2022. Δεν έχει τα πραγματικά δεδομένα των μισθών. Δεν έχει συμπεριλάβει την τρίτη και μεγάλη αύξηση στον κατώτατο μισθό. Σωρευτικά, ο κατώτατος μισθός, επαναλαμβάνω, το 19 τον παραλάβαμε 650 ευρώ από τον ΣΥΡΙΖΑ. Τον έχουμε πάει 780 ευρώ. Είναι 20% αύξηση. Συγγνώμη, δεν έχω ολοκληρώσει. Από εκεί και πέρα δεν έχει λάβει υπόψη επίσης η έκθεση της έκτακτης ενισχύσης στο εισόδημα για την ενεργειακή και την πληθωριστική κρίση, τα έκτακτα επιδόματα που δόθηκαν. Δεν έχει λάβει υπόψη την αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα από τη μείωση φόρων και εισφορών που υπήρξε κατά το 2022. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι παράγοντες που δεν έχουν καταμετρηθεί. Γρήγορα, για να σας ρωτήσω, πρόκειται για εκτιμήσεις και όχι πραγματικά δεδομένα. Μισό λεπτό, υπάρχει και δεύτερο ερώτημα ως προς τους ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Μισό λεπτό. Να απαντήσω σε όλα. Η έκθεση των ρεπόρτερ χωρίς σύνορα έχει κάποια σοβαρά μεθοδολογικά προβλήματα. Άρα τον πιάσαν κορόιδο τον Μπλίνκεν. Δεν θα απαντήσω για τον κύριο Μπλίνκεν, Δεν θα απαντήσετε για τον κύριο Μπλίνκεν. Βγαίνει ο Μπλίνκεν, πάει σε εκδήλωση που λέει ότι αυτό η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρώπη και τελευταία στα Βαλκάνια στην ελευθερία του τύπου. Και λέτε ότι δεν θα απαντήσετε. Αυτό το οποίο λέει η έκθεση αυτή είναι ότι δικτατορίες, αυταρχικά στρατιωτικά καθεστώτα της Αφρικής και άλλων χωρών έχουν περισσότερη ελευθερία στους δημοσιογράφους και στον τύπο. Λέει ότι οι ευρωπαϊκές αυτό λέει ότι η Μπουρκίνα Φάσο. Λέει ότι η Μπουρκίνα Φάσο στην Αφρική. Κύριε έχει Σπέτσο, θέση αυτό, 58 εύκολο, στην ελευθερία του τύπου. Για απάντηση, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι στις πρώτες 55 και εμείς στην 107. Νομίζω ότι δεν θέλετε να ακούσετε. Όχι γιατί βελτιώσαμε τις εκδόσεις μας, αλλά γιατί γίνονται χειρότερες κάποιες άλλες αφρικανικές χώρες. Όχι, μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Μισό λεπτό. Η έκθεση αυτή λέει ότι κάποιες δικτατορίες. Κάποιες δικτατορίες έχουν ελευθερία παρακαλώ. Του τύπου και βρίσκονται σε καλύτερη θέση από μια δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα. Η μεθοδολογία της νομίζω ότι ελέγχεται προς τον Μπλίνκεν. Απαντήστε, απαντήστε με εσείς αν δέχεστε. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Είστε δημοσιογράφος και εσείς και εσείς. Δέχεστε μια ευρωπαϊκή χώρα να κατατάσσεται ως προς την ελευθερία του τύπου κάτω από δικτατορίες. Θέλω την άποψη των δημοσιογράφων. Η άποψη των δημοσιογράφων είναι πολύ σαφής. Ότι πράγματι στην Ευρώπη εγώ παίρνω τους ανεξάρτητους. Τους ανεξάρτητους φορείς, οι οποίοι ξέρουν τη δουλειά τους και επίσης όταν βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών. Γιατί δεν παίρνετε την άποψη της κυρίας Γιούρομα, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μισό λεπτάκι, μιλήσατε. Ρωτήσατε. Γιατί δεν μιλάτε όταν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία όταν βγαίνει, λοιπόν, όταν βγαίνει μια διεθνής οργάνωση, η οποία είναι εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φωνάζει τον Μπλίνκεν να μιλήσει για την έκθεσή της. Εγώ Νίκο, πρέπει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να βάλουμε μια τελεία στο θέμα αυτό. Νομίζω συμπεράσματα έχουν βγει. Λέτε ότι είναι καλύτερα να ζει σε μια δικτατορία από ότι σε μια δημοκρατία. Αυτό λέτε. Δεν είναι αυτό. Όταν υιοθετείτε αυτή την έκθεση, λέτε ότι παρακαλώ, ο Μπλίνκεν του ήρθε. Κυρία Τσαπανίδου, πάνω σε αυτό για να σας κάνει ερώτηση μετά και
Σας ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να απαντήσω σε κάποια πράγματα που έχει ανοίξει ο κύριος Κέρσος και δεν γίνεται να περάσουν έτσι. Λέτε λοιπόν εσείς ότι αμφισβητείτε τα στοιχεία του ΟΣΑ διότι δεν πήραν υπόψη τους διάφορα τέτοια. Αμφισβητείτε δηλαδή στην πράξη ότι το 7,4% του εισοδήματός μας από το πραγματικό μας εισόδημα, από τον πραγματικό μας μισθό, κάνει φτεράκια και πετάει. Αμφισβητείτε το γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια, κύριε Σκέρτσο, στις 20 του μήνα και πολύ λέω, έχει μείνει χωρίς φράγκο στην τσέπη διότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και με την ακρίβεια και με την αποδυνάμωση της αγοράς. Και περιγράφεται μια καταπληκτική ιστορία που παραλάβατε από το ΣΥΡΙΖΑ το 19 το χάος και έχετε φτιάξει το θαύμα του αιώνα. Κανένα θαύμα δεν λέμε ότι έχουμε φτιάξει. Περιγράφεται για αύξηση των επενδύσεων. Θέλω λοιπόν να σας πω. Εγώ λέω τα στοιχεία. Δεν λέω ότι έχουμε γίνει χώρα παράδεισος. Κάθε άλλο. Λέω ότι ο κόσμος ταλαιπωρείται, βασανίζεται, αλλά η κατάσταση είναι καλύτερη από το 19. Δεν υιοθετώ το καταστροφικό σας αφήγημα. Επειδή θέλετε, σας αρέσουν οι συγκρίσεις λοιπόν και μιλάτε και με νούμερα και είστε και πολύ εξαιρετικό, σας ακούω και πραγματικά. Εντυπωσιάζομαι από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζετε τα νούμερα. Θα σας δώσω και εγώ μερικά νούμερα για τις επενδύσεις. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, όταν παραλάβαμε την κυβέρνηση το 2014-2015 από τη Νέα Δημοκρατία, σας θυμίζω, ήταν της τάξης των 2 δισεκατομμυρίων το χρόνο. 2 δισεκατομμύρια οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Μέσα στην τετραετία ανέβηκε 120%. Πήγε στα 4,5 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο το έχετε πάει εσείς στις άμεσες ξένες επενδύσεις? Ήταν από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων το οποίο καταγγέλατε. Ήταν από το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων που καταγγέλλατε και εφαρμόσατε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν στην τετραετία του αύξησε τις άμεσες ξένες επενδύσεις κατά 120%. Τώρα είναι από αυτό που εσείς λέγατε ότι είναι ξεπούλησμα. Που είναι το 60%. Μάλιστα. Πρώτον, δεν το λες ένα καλό περιβάλλον όπου όλα γύρω μας είναι. Είναι 7 δις. 60% το αυξήσατε από τη μέρα που το παραλάβατε. Φύγαμε από αυτό. Άρα αυτό είναι καλύτερη επίδοση από το 4 ή όχι? Μα το 7 είναι καλύτερο από το 4 ή όχι? Σας λέω ότι παρουσιάσαμε αύξηση 120% εσείς σε περιβάλλον δημοσιονομικής, ότι είναι καλύτερο το 7 από το 4. Δημοσιονομικής δυσκολίας και προσαρμογής περιορισμός. Δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Το ανεβάσατε. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Κυρία Τσαπανή, δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστούμε που αναγνωρίζετε ότι πήγαν στα 7 δις οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Μα θα έπρεπε να πάνε πολύ περισσότερο. Δεν τελειώσει ποτέ αυτή η κουβέντα και περιμένουν άλλη συνάντηση. Τις οποίες περηφανεύεται η κυβέρνηση. Οι εξαγωγές που παρουσίασαν αύξηση. Παράλληλα, όπως παρουσίασαν, έκρηξη οι εισαγωγές. Λίνα, μια γρήγορη ερώτηση. Πολύ γρήγορη.